Λεωνίδας Κύρκος φράγησε με το ανοιχτό του μυαλό την ευπρέπεια και την αίσθηση ευθύνης απέναντι στη χώρα δύο γενιές, παρά τα πολλά και μεγάλα λάθη που έκανε. Σε όλη την πολιτική ζωή προσπάθησε πέρα από κάθε τι να ενώσει και να συνθέσει απόψεις και πολιτικές. Μίλησε για μετριοπάθεια και συνένεση την εποχή που η σκληρή κομματική αντιπαράθεση κυριαρχούσε. Γι' αυτόν η πολιτική και τα κόμματα πρέπει τελικά να συνεργάζονται όταν το απαιτεί το εθνικό συμφέρον. Η συνεργασία αυτή όμως, που τόσο επιθυμούσε, δεν ήρθε ποτέ όπως εκείνος την είχε φανταστεί. Αυτό είναι που παρέμεινε και το μεγάλο του παράπονο, ίσως ακόμα και μέχρι το τέλος. Έχασε τη μάχη και μέσα στο κόμμα μου. Σήμερα είμαι απόβλητος και από το κόμμα μου. Με θεωρούν δεξιό, με θεωρούν ότι θέλω να τους πάω στην ουρά του Πασόκ. Σήμερα φυσικά μου πέφτει πολύ λιγότερος λόγος από ό,τι άλλοτε. Όμως πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία χάθηκε για την Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγάλη παράταξη δημοκρατική που να κυβερνήσει για χρόνια αυτόν τον τόπο και να τον κυβερνήσει με έμπνευση, όχι έτσι μπακαλίκα. Και όμως βέβαια το ερώτημα υπάρχει, γιατί αυτή η γραμμή επικράτησε και δεν επικράτησε η δική μας η γραμμή. Σε αυτό δεν έχει απαντήσει η ιστορία ακόμα. Ίσως γιατί αυτός ο λαός θέλει τις αδιαλαξίες, θέλει τις κάθετες αντιπαραθέσεις, θέλει το εμείς και εσείς. Και εμείς προτείναμε κάτι άλλο. Σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μισανοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας.